Καλησπέρα. Η ατζέντα του χρέους κυριαρχείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς την τελευταία εβδομάδα έχετε κάνει κάποιες αναφορές, αλλά θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για μια ελάφρυνση στο χρέος. Επιπλέον αναγνωρίζετε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, παρά τα όσα σοβαρά λάθη καταλογίζονται στη διαπραγμάτευση, αν μη τι άλλο κατάφερε να βάλει το θέμα της μείωσης του χρέους στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, βέβαια, δεν το αναγνωρίζω. Το έχω πει και στη συνέντευξη μου. Άλλωστε, θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας αφαίρεσε από τη χώρα τη δυνατότητα του κουρέματος του χρέους, το οποίο μας έλεγε ότι θα κάνει διάσκεψη διεθνή και σούπα μου πες. Του παρουσίασα το τι έχει υπογράψει. Και πρέπει να σας πω ότι το ξανάχω εδώ πέρα. Και το ξανάχω διότι επειδή σε εκείνη τη συζήτηση είχα 1,5 λεπτό και δεν μπορούσα να απαντήσω αναλυτικά. Λοιπόν, είναι το κείμενο Βρυξέλλες 12 Ιουλίου του 2015. Έχει κατατεθεί και στα πρακτικά της Βουλής από μένα, ναι, γιατί του έχω απαντήσει στη Βουλή με επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ στις 12 Ιουλίου υπενθυμίζει ότι τα κράτη-μέλη Ευρωζώνης έχουν θεσπίσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μια αξιοσημείωτη δέσμη μέτρων προς υποστήριξη της βιώσιμότητας του χρέους της Ελλάδας. Άρα εδώ υπέγραψε και αποδέχεται ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια με αποτέλεσμα για το χρέος της Ελλάδος, η οποία η προσπάθεια αυτή εξομάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας και μείωσε το κόστος σημαντικά. Άρα, πρώτον, αποδέχεται ο ίδιος ο κ. Τσίπρας με την υπογραφή του τη μείωση του χρέους από το PSI το οποίο έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεύτερον, με αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο του πιθανού μελλοντικού προγράμματος του EMS, όπως, καθώς και σύμφωνα και με το πνεύμα της δήλωσης της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου του 2012, η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα, δηλαδή παρένθεση, πιθανή παράταση της περίοδου χάριτος και αποπληρωμής. Αυτή δηλαδή η συμφωνία του 2012 επαναλαμβάνεται αυτούσια στο κείμενο αυτό, για να εξασφαλιστεί ότι θα είναι σε βιώσιμο επίπεδο. Τρίτον, η Σύνοδος Κορυφής για το Ευρώ τονίζει ότι δεν μπορούν να αναλυφθούν απομειώσεις, κούρεμα δηλαδή, της ονομαστικής αξίας του χρέους. Αυτά είναι τρία σημεία τα οποία είναι στη συμφωνία του 12, του Ιουλίου του 2015, παραπέμπει ως προς την συμφωνία του 12 για το χρέος και αποδέχεται ότι έγινε το PSI, το οποίο ήταν προς όφελος του ελληνικού χρέους. Και τέλος, μας λέει ότι απαγορεύεται να γίνει κούρεμα. Κατόπιν αυτού, καλά θα κάνει να τα διαβάσει τα κείμενα που υπέγραψε ή να σταματήσει να λέει ψέματα. Διότι εγώ σε ένα debate που έχω ένα λεπτό απάντηση, αποκλείεται να μπορέσω να τα κάνω αυτά. Του το έδειξα όμως, του το έδωσα και το πήρα και δίπλα του, το βάλε εκεί. Και το έχει, το ίδιο κείμενο το έχει. Εγώ θέλω να το διαβάσετε. Θέλω να το δείτε. Και εσείς να κρίνετε ποιος λέει ψέματα. Γιατί πράγματι το έχει παίξει πολύ το θέμα του χρέους. Το έχει σηκώσει και αυτός και το χρέος και δεν φτάνει μας φέσω σε 90 δις. Και απαιτείται τώρα να ξανακοιτάξουμε το χρέος. Δεν φτάνει που εκεί που πηγαίναμε με πλεονάσματα, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει, είναι ο διαιρέτης. Έτσι, όταν πηγαίναμε με πλεονάσματα, βεβαίως το χρέος θα ήταν διαχειρίσιμο. Τώρα που είμαστε στα ελλείμματα, τα οποία ο κύριος Τσίπρας μας έχει φέρει, μας λέει ότι πέτυχε το κούρεμα. Ποιο κούρεμα? Δεν είναι ανάγκη να σας διαβάσω εδώ πέρα τι μας έλεγε το Γενάρη. Δεν είναι ανάγκη να σας διαβάσω για τη διάσκεψη την οποία ήθελε. Δεν είναι ανάγκη να σας πω πώς προκύπτουν τα 90 δις. Δεν είναι ανάγκη να σας τα πω όλα αυτά τα οποία ερπολής χθες ανέλησα. Μας είπα αφήσαμε άδεια ταμεία. Μα μέχρι το Φεβρουάριο υπήρχαν ταμιακά διαθέσιμα. Και αν ήθελε να πάρει παράταση, έπρεπε να πάρει και τα λεφτά, τα οποία τον περιμένανε. Δεν είχε κανένα λόγο να μην τα πάρει. Και ούτως κατάλαβε και δεν μας εξήγησε γιατί δεν πήρε τα χρήματα τα τελευταία. Το δικό σας σχέδιο όμως για το χρέος, για μια νέα ελάφρυνση. Το δικό μας σχέδιο περιλαμβάνεται στη συμφωνία του 12 και θα είχε ήδη υλοποιηθεί. Και χωρίς το φέση των 90 δις. Διότι η συμφωνία του 12 αναφέρει ότι εφόσον θα είχαμε τα πλεονάσματα τα οποία προέκυπταν,
και θα γινόταν η τελευταία αξιολόγηση, θα προχωράσαμε και στην αναδιάρθρωση του χρέους. Εμείς δεν είπαμε ποτέ για κούρεμα άλλο. Εμείς είπαμε για αναδιάρθρωση. Κουρεύτηκε όμως 100 δις το χρέος. Δεν μπορεί αυτό να αμφισβητηθεί. Και μάλιστα το υπογράφει και ο ίδιος πλέον στο μνημόνιο. Άρα εμείς έχουμε το κούρεμα, έχουμε το PSI το οποίο έγινε και εξασφαλίσαμε και τον Νοέμβριο του 2012 ότι εφόσον η χώρα θα βάδιζε με αυτόν τον τρόπο, θα είχε πλεονάσματα, θα μπορούσε να κάνει αναδιάρθρωση. Τι σημαίνει αναδιάρθρωση? Θα επιμήκυνε το χρέος, θα έπεφτε το επιτόκιο, θα μπορούσαμε να πληρώσουμε λιγότερα σε δόσεις. Έχουμε αναλύσει πόσο είναι. Κοιτάξτε, όταν έχετε ένα χρέος σε τράπεζα και ξέρετε ότι κάθε μήνα θα πληρώνετε 1000 ευρώ, τι επιθυμείτε όταν είστε σε δύσκολη κατάσταση? Αντί να πληρώσετε τα 1000 ευρώ σε 2 χρόνια, να επιμηκύνετε το χρέος να το κάνετε 5 αν μπορείτε, να πληρώνετε λιγότερη δόση και να έχετε χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτό κάναμε κι εμείς. Απλό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αποδείχθηκε και το κατάπια και αυτό, ότι δεν είναι πονίδιστο το χρέος. Αλλιώς θα είχε αποδεχθεί την εισήγηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τη μέρα που έβγαινε η απόφαση για το επονίδιστο χρέος, ο ίδιος μας έλεγε ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το χρέος, το οποίο αποδεχόταν ότι υπήρχε.